Καλησπέρα σας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, θα προβεί σε δηλώσεις και στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπουργοί οι οποίοι παρευρίσκονται θα ανακοινώσουν λεπτομέρειες των αποφάσεων που λήφθηκαν και των μέτρων που αποφασίστηκαν κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα δεχθούμε ερωτήσεις από τους λειτουργούς των μέσων μαζικής επικοινωνίας, οι οποίες θα αποστέλλονται γραπτώς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχω και θα τις απευθύνω στον αρμόδιο υπουργό για να απαντήσει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, η σημερινή παρέμβαση στο ΚΟΑΧΗ, αφενός την ενημέρωση σχετικά με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί, ενώ για την καταπολέμηση της πανδημίας, ενώ την ίδια ώρα να σας ενημερώσω για μια σειρά μέτρων που σήμερα αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των μέτρων, χωρίς ποτέ να θέλω να καλλιεργώ αδικαιολόγητη αισιοδοξία, αναφέρω πως με βάση και τις εκτιμήσεις της επιστημονικής ομάδας, τα μέτρα που λάβαμε αποδίδουν και διαφαίνεται ακτίδα φωτός. Επαναλαμβάνω, απλώς ακτίδα φωτός. Γι' αυτό και την ίδια στιγμή θα ήθελα να καταστήσω σαφές πως δεν μας επιτρέπεται η όποια παρέκκληση ή τυχόν χαλάρωση των μέτρων που έχουν ληφθεί, καθώς μια αντίθετη ενέργεια θα οδηγούσε σε μια χωρίς προηγούμενη αναστροφή με καταστροφικές συνέπειες. Για τούτο και οι σημερινές αποφάσεις της κυβέρνησης εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο που έχω προδιαγράψει. Φίλες και φίλοι, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα των μέτρων ήταν η εξουδετέρωση των εισαγωμένων κρουσμάτων από το εξωτερικό. Το πιο οδυνηρό ίσως μέτρο ήταν η απόφαση για αποτροπή επιστροφής των χιλιάδων φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Στόχος δεν ήταν άλλος παρά η προστασία τόσο των ίδιων των φοιτητών όσο και του συνόλου των πολιτών από μια ενδεχόμενα ανεξέλεκτη εισαγωγή και διασπορά νέων κρουσμάτων. Η έγνοια μας για προστασία και βοήθεια των νέων μας που σπουδάζουν στο εξωτερικό είναι δεδομένη και αποδεικνύεται από τις αποφάσεις της κυβέρνησης μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών να τους ενισχύσει οικονομικά αλλά και μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο να τους παράσχει ιατρική, φαρμακευτική και άλλη βοήθεια αναλόγως των αναγκών του κάθε φοιτητή. Όπως έχω προαναφέρει, την ευθύνη έφερε το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ανέλαβε και το βάρος εκπόνησης ενός σχεδίου ασφαλούς σταδιακού επαναπατρισμού των όσων επιθυμούν να επιστρέψουν, είτε φοιτητών είτε εργαζομένων. Στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζονται λεπτομερώς τόσο οι αριθμοί, όσο και τα χρονοδιαγράμματα επιστροφής, ενώ έχουν καθοριστεί και τα αυστηρά μέτρα αποτροπής και προστασίας, αποτροπής διασποράς νέων κρουσμάτων, αλλά και προστασίας του συνόλου. Λεπτομέρειες θα αναφέρει ή σε λεπτομέρειες θα αναφερθεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Η δεύτερη δέσμη αποφάσεων αφορά πρόσθετα μέτρα διασφάλισης των εισοδημάτων και της εργασίας με την στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, αλλά και των οικονομικά ευάλωτων ομάδων. Η σημερινή εξαγγελία των νέων μέτρων υποδηλεί και την αποφασιστικότητα μας να διατηρήσουμε την δυνατότητα μιας δυναμικής επανεκκίνησης της οικονομίας μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Φίλες και φίλοι, μέσα στο πλαίσιο που έχω προαναφέρει, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία πήρε τις ακόλουθες αποφάσεις. Πρώτον, παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου των όσων μέτρων έχουν κατά καιρούς αποφασιστεί είτε από το Υπουργικό Συμβούλιο είτε από τον Υπουργό Υγείας ή τους καθήλυν υπουργούς
με διατάγματα. Η σημερινή απόφαση είναι χωρίς καμιά εξαίρεση για τις γιορτές του Πάσχα. Θέλω να το τονίσω. Είναι αυτονόητο την ίδια ώρα πως τα μέτρα καλύπτουν και τις όποιες συναρθρήσεις για εορτασμό των εθίμων της Ανάστασης. Δεύτερο, όσον αφορά τον επαναπατρισμό των συμπολιτών μας, πέραν των ήδη υφισταμένων κατηγοριών για τις οποίες έχει δρομολογηθεί η επιστροφή του στην Κύπρο, αποφασίστηκε σταδιακά η επιστροφή πολιτών που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες. Όσων διαμένουν σε πανεπιστημιακές εστίες και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε προπαρασκευαστικά προγράμματα, τα λεγόμενα foundation courses, είτε βρίσκονται στο πρώτο έτος του κύκλου, του πτυχιακού κύκλου σπουδών. Μόνιμα διαμενόντων, μια δεύτερη κατηγορία, στην Κυπριακή Δημοκρατία, που ευρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού για σκοπούς προσωρινής εργασίας και των οποίων η απασχόληση έχει ανασταλεί ή τερματιστεί εξαιτίας του κορονοϊού. Πολιτών που μόνιμα διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά ευρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού και των οποίων η επιστροφή κρίνεται απαραίτητη για ανθρωπιστικής φύσεως λόγους, όπως παροχή φροντίδας σε πρόσωπα που λόγω σοβαρού τραυματισμού μετά την έκδοση των διαταγμάτων αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή είναι λήπτες ή δότες οργάνων που καλούνται εκτάκτως για μεταμοσχεύσεις και επίσης περιλαμβάνει ασυνόδευτους ανήλικους. Επιτρέπεται ακόμα είσοδο στην Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων ανεξαρτήτως υπηκότητας, η συνδρομή των οποίων όμως, λόγω της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ιδιότητας, κρίνεται απαραίτητη στις προσπάθειες καταπολέμησης της πανδημίας του κορονοϊού. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω πως οι αποφάσεις για επαναπατρισμό των όσων κατηγοριών έχουν προαναφερθεί Κυπρίων συμπολιτών μας ή άλλων που έχουν καθοριστεί θα λαμβάνονται με βάση τις επικρατούσες καταστάσεις και τις απαραίτητου γνώμης των επιστημονικών συνεργατών της κυβέρνησης. Τρίτη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για προληπτικούς σκοπούς αντιμετώπισης της πανδημίας αποφασίστηκαν. Πρώτον, η διεξαγωγή δειγματοληπτικών εξετάσεων ανά επαρχία με βάση τις υποδείξεις της επιστημονικής ομάδας. Κάτι ανάλογο που έχει συμβεί στην ΠΑΦΟ. Δεύτερον, διεξαγωγή τις επόμενες των ημερών 20.000 επιπλέον δειγματοληπτικών εξετάσεων σε άτομα τα οποία με βάση τα διατάγματα του Υπουργού Υγείας συνεχίζουν να εργάζονται είτε στον ιδιωτικό είτε τον ευρύτερο δημόσιο τομέα συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Φρουράς. Τρίτον, δειγματοληπτικές εξετάσεις σε όλους όσους με βάση το πρόγραμμα σταδιακού και ελεγχόμενου επαναπατρισμού θα επιστρέψουν στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τα οικονομικά μέτρα, είναι η δεύτερη δέσμη, αποφασίστηκε η παράταση της κρατικής στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων μέχρι τις 12 Ιουνίου του 2020. Επιπρόσθετα, για περίοδο 4 μηνών μετά την λήξη της ανωτέρω περίοδου, θα συνεχιστεί η κρατική στήριξη τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων στη βάση σχετικών κριτηρίων, όπως με λεπτομέρεια θα αναπτύξει ή θα απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών αλλά και Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, παραφράζοντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη που σοφά ανέφερε πως δεν κινδυνεύει η πίστη αλλά η πιστή, θα έλεγα πως σήμερα δεν κινδυνεύει ο τρόπος ζωής αλλά η ίδια η ζωή μας. Γι' αυτό και δεν πρέπει να υποκύψουμε στις δυσκολίες που χωρίς αμφιβολία τα περιοριστικά μέτρα έχουν προκαλέσει. Αυτό που θέλω να γνωρίζετε είναι πως η διάρκεια ισχύως των μέτρων εξαρτάται κατά κύριο λόγο
από το με πόση αυστηρότητα υπομένουμε την δυσφορία που προκαλούν. Γνωρίζω πως τα μέτρα θα είναι οδυνηρότερα τούτες τις μέρες. Μέρες του Πάσχα, που θα γιορτάζαμε όπως συνήθως με τους αγαπημένους μας. Αυτό που θέλω είναι όταν θα βρεθούμε χωρίς περιορισμούς στο επόμενο γιορταστικό τραπέζι, να μην λείπει κανένα από τα παιδιά μας, κανένας από τους γονιούς, κανένας παππούς ή γιαγιά. Δεν είναι, φίλες και φίλοι, η πρώτη φορά που έχουμε περάσει ανάλογες ή και χειρότερες δοκιμασίες. Αν καταφέραμε να επιβιώσουμε, είναι γιατί όλοι μαζί όταν δοκιμαστήκαμε, χάρη στο πείσμα και την αποφασιστικότητά μας, κατορθώσαμε να υπερβούμε τις δοκιμασίες και να βγούμε ακόμα πιο δυνατοί. Ούτε τυχαία είναι τα όσα ενθαρρυντικά καταγράφονται. Γι' αυτό και θέλω θερμά να ευχαριστήσω την συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας που με την ωριμότητα που επιδεικνύουν πειθαρχούν στα μέτρα και ταυτόχρονα δίνουν μαθήματα σε όσους αρνούνται να επιδείξουν πνεύμα αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης στους συμπολίτες μας. Αυτή την ώρα απαιτείται να φανούμε για άλλη μια φορά το ίδιο δυνατή προκειμένου να προστατεύσουμε την οικογένεια και τους αγαπημένους αλλά και τον εαυτό μας. Κάθε μέρα που περνά και τα κρούσματα είναι λιγότερα μας φέρνει πιο κοντά στην ημέρα που θα επιστρέψει η ζωή μας στους κανονικούς της ρυθμούς. Για τούτο, για άλλη μια φορά απευθύνω έκκληση προς όλους. Παρεμείνατε στα σπίτια μας, στα καταφύγια σας και θα τα καταφέρουμε.